Και πάμε σιγά σιγά στην σημερινή μας καλεσμένη. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη η έμπειρη δημοσιογράφος, η κυρία Σιούτη. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να ευχαριστήσουμε θερμά για το γεγονός ότι είστε μαζί μας εδώ σήμερα, έστω και τηλεφωνικά, στον Prisma Radio 91.6 και στην εκπομπή μας. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Βέβαια, θα καταπιαστούμε, όπως είναι λογικό, λίγο αρχικά και με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και όπως διαδραματίζονται και στα σύνορα, στον Εύρο. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την αντίδραση που είδαμε από πλευράς και των ισχυρών παιχτών, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, των Βρυξελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και μετά την επίσκεψη στο σημείο της χθες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι μας δείχνουν αυτές οι δηλώσεις και αυτήν την στάση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες στα σύνορα, είναι το κομμάτι ενός μεγάλου παζλα και ενός πολύ πιο σύνθετου ζητήματος, και ίσως ο κόσμος να μην μπορεί να το δει και όλο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι γνωστός στα εθνικά θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια πιο μετριοπαθή θέση, δεν έχει τις θέσεις που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, και στην πραγματικότητα πολύ μικρή διαφορά είχε στα εθνικά θέματα από την κυβέρνηση Τσίπρα. Και στο μεταναστευτικό, πάνω κάτω, με μικρή διαφορά, την ίδια πολιτική ακολούθησε τους πρώτους μήνες. Το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας αυτό περίπου στην χθεσινή συνέντευξη. Η διαφορά είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση από την εκλογική του βάση, η οποία είναι διαφορετική από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας είχε την απέτηση για πιο αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, και η θέση της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα προεκλογικά είχαν δεσμευτεί για πιο αυστηρή πολιτική, την οποία στην πορεία δεν άσκησε, ακολούθησε περίπου το ίδιο μοντέλο με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και εξού και όλα αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στα νησιά τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλώντας την ευρωπαϊκή ηγεσία στα σύνορα, νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση για την ελληνική κυβέρνηση. Άλλωστε, ακόμα και η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό του είχε προτείνει να κάνει, να διεθνοποιήσει και να κάνει ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Και πράγματι, το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να έχει λύση μόνο από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αρκετά αδύναμη μετά από 10 χρόνια κρίσης και την πτωχοποίησή της ουσιαστικά, για να σηκώσει όλο αυτό το πρόβλημα μόνη της. Νομίζω ότι αυτό ήταν το ενδεδειγμένο που έκανε, δεν είχε κάτι άλλο να κάνει από το να καλέσει την Ευρωπαϊκή ηγεσία και να τη ζητήσει να αναλάβει τις ευθύνες της. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι τι αποτέλεσμα θα υπάρχει, γιατί δηλώσεις συμπάθειας, ίσως όχι στο βαθμό που το ακούσαμε αυτές τις μέρες και χθες, αλλά έχουν ξανακούσει ελληνικές κυβερνήσεις. Το θέμα είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει κάτι. Αλλά εδώ είναι το θέμα, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία και από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Νομίζω ότι μπαίνει και στο τραπέζι των συζητήσεων η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει ως επιτυχία σε έναν βαθμό, και ενδεχομένως είναι μια πρώτη έτσι λύση, και το ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ νομίζω ότι είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, ξέρεις, χρήματα έχουν ξαναδοθεί. Mm-hmm. Και η προηγούμενη κυβέρνηση έχει πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από 700 εκατομμύρια και το πρόβλημα δεν λύθηκε. Η ουσία του όμως, ξέρετε κάτι, εγώ εκεί είναι μια διαφορετική άποψη που έχω. Όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τους πρόσφυγες, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανθρώπινο δράμα, βέβαια εδώ οι ροές αυτές που έχουμε δεν είναι προσφυγικές. Το μεγαλύτερο τους είναι σε πολύ μικρό βαθμό προσφυγικές. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μετανάστες από διάφορες χώρες. Οι πρόσφυγες από τη Συρία είναι πάρα πολύ λίγοι. Mm-hmm.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλο αυτό το πράγμα οργανώνεται από την κυβέρνηση του Ερντογάν, οι οποίοι το κάνουν και δεν το κρύβουν, το κάνουν προκλητικά και επιδεικτικά, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούν με αυτόν τον πολύ κοινικό και απάνθρωπο τρόπο τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους, εργαλειοποιούν δηλαδή κοινικά την ανθρώπινη δυστυχία. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν και είναι κάτι δηλαδή πραγματικά απάνθρωπο, που εδώ είναι να μπορεί κανείς για τις ευρωπαϊκές ηγεσίες που δεν καταγγέλουν αυτό που κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα λοιπόν τι είναι? Είναι ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, για να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πιέσει την Ελλάδα, στέλνει αυτούς τους ανθρώπους στα σύνορα για να ασκηθεί αυτή η πίεση, και το κάνει όχι μόνο για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, και στην Ελλάδα θέλει να ασκήσει πίεση, και αυτό είναι πολύ προφανές, γιατί η Βουλγαρία αντίστοιχα, που έχει πολλά χιλιόμετρα σύνορα με την Τουρκία, δεν δέχεται, και είναι επίσης διάδρομος για την Ευρώπη, δεν δέχεται αντίστοιχη πίεση. Δηλαδή στα δικά μας τα σύνορα είναι χιλιάδες, και στη Βουλγαρία νομίζω μόνο 60 άτομα, κάπου και μερικές δεκάδες, εν πάση περιπτώσει, κατευθύνθηκαν προς τα εκεί. Αυτό και μόνο αρκεί για να είναι προφανές δηλαδή ότι η Τουρκία δεν ασκεί μόνο πίεση στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Επιλέγει και την Ελλάδα γι' αυτό. Τώρα αυτό γιατί γίνεται? Η Τουρκία έχει δύο επιδιώξεις. Η μία είναι ότι θέλει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει το σχέδιό της για τις λεγόμενες ασφαλείς ζώνες, κατεφημισμό ασφαλείς ζώνες, έτσι τις ονομάζει ο Ερντογάν. Και ο άλλος στόχος του είναι να πιέσει την Ελλάδα, επειδή είναι γνωστό ότι διεκδικεί τον ενεργειακό πλούτο, τον θαλάσσιο της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Σε σχέση με τις λεγόμενες ασφαλείς ζώνες, είναι γνωστό ότι η Τουρκία όλα τα προηγούμενα χρόνια στήριζε τους τζιχαντιστές, οι οποίοι ήταν οι λεγόμενοι αντάρτες εναντίον του Άσαντ, έτσι. Τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει και η ίδια με τον δικό της στρατό, αρχικά εναντίον των Κούρδων της Συρίας και στην συνέχεια τώρα και κατά του κυβερνητικού στρατού της Συρίας. Και βλέπουμε και τις εξελίξεις και στο Ιντλίμ και τις μάχες που διεξάγονται και με την εμπλοκή της Ρωσίας. Το Ιντλίμ, να πούμε ότι είναι μια περιοχή, για όσους δεν το ξέρουν, που είναι ακόμα, ελέγχεται ακόμα από τζιχαντιστές, Ισλαμιστές, η μόνη περιοχή στη Συρία που ελέγχεται αυτή τη στιγμή πλήρως από αυτούς, και αυτή τη στιγμή δίνεται μια μάχη για το ποιος θα επικρατήσει εκεί, και η Τουρκία έχει απώλειες. Τώρα, ποιο είναι το σχέδιο της Τουρκίας με τις ασφαλείς ζώνες? Η Τουρκία θέλει να διώξει τους Κούρδους από τα σύνορά της στο βόρειο μέρος με την Συρία, και θέλει να εγκαταστήσει εκεί τους πρόσφυγες. Η Τουρκία πρώτον έχει ευθύνη στη δημιουργία των προσφυγικών κυμάτων, γιατί είναι μέσα στις χώρες τις οποίες πολέμησαν τη Συρία και προκάλεσαν αυτόν τον ξεριζωμό αυτών των ανθρώπων. Επίσης ο Ερντογάν προσκαλούσε τους Σύρους στη χώρα του, έλεγε αδέρφια μου ελάτε σε μένα κτλ. Γιατί είχε σκοπό να κρατήσει σε ομοιρία αυτούς τους ανθρώπους για να τους χρησιμοποιήσει και να τους τοποθετήσει στα σύνορά του με τη Συρία, ώστε να κάνει εθνοκάθαρση στην ουσία, να διώξει τους Κούρδους από αυτή την περιοχή και να τοποθετήσει αυτούς τους Σύρους πρόσφυγες. Αυτό είναι το σχέδιό του, είναι ένα παράνομο σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο που εξυπηρετεί αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, που είναι παράνομη εισβολή και κατοχή ξένου εδάφους σε τρίτη χώρα. Αυτό λοιπόν το απαράδεκτο και παράνομο σχέδιό του έχει την απέτηση να του το χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πρόσχημα ότι είναι επίλυση του προσφυγικού. Αν ενδιαφερόταν πραγματικά ο Ερντογάν και όποιος άλλος να λυθεί το προσφυγικό πρόβλημα της Συρίας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αρκεί να σταματήσει ο Ερντογάν να στηρίζει τους τζιχαντιστές και να πολεμάει τη Συρία, να σταματήσει ο πόλεμος και όλοι αυτοί οι πρόσφυγες να γυρίσουν στον τόπο τους, που είναι και αυτό που θέλουν. Τόσο απλά μπορεί να λυθεί το προσφυγικό της Συρίας, ειδικά στην Τουρκία. Πάντως, αυτό το λέω ξέρεις, για να δούμε την υποκρισία, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υποκρισία
Έτσι και κανείς δεν βλέπει την ουσία. Στο αφήγημα του Ερντογάν και σε όλη αυτή την πολιτική που μεταφέρεις και πολύ σωστά νομίζω θέτεις, βλέπουμε ότι έχει μία στήριξη το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά μετά τα γεγονότα στην Λιβύη, από συγκεκριμένους παίχτες της ευρωπαϊκής, ας το πούμε έτσι, σκακέρας, και αναφέρομαι και στη Γερμανία σε ένα βαθμό. Κυρίως η Γερμανία είναι που τη στηρίζει, σωστά το λέτε. Η Γερμανία είναι αυτή που στηρίζει κυρίως την Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να το πει ανοιχτά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι παράνομες οι ενέργειες της Τουρκίας, αλλά στην πραγματικότητα του στηρίζει και του στηρίζει και με το να τους πουλάει όπλα. Έτσι. Mm-hmm. Είχε κάνει μια ερώτηση πριν από λίγο καιρό το κόμμα της Γερμανικής Αριστεράς στη Βουλή στη Γερμανία και αναγκάστηκε να παραδεχτεί, απάντησε η γερμανική κυβέρνηση, ακόμα που υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα σχετικό εμπάργκο, εκατομμύρια δολάρια εξοπλισμό προμήθειας όπλων έχουν γίνει ακόμα και το 2019. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα πριν πάω και λίγο και συνδυάσω την κατάσταση και με το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Είχαμε και μια συνέντευξη χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Όπου άλλαξε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όπου άλλαξε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά, θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι η ελιγμή του κύριου Τσίπρα σε κρίσιμες έτσι χρονικές περιόδους μπορεί να είναι και να... Ξάφνιασε εντελώς όμως το κόμμα, κανείς δεν το περίμενε αυτό. Δεν ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί από κάποια συλλογικά όργανα. Ήταν μια απόφαση που πήρε προσωπικά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη στιγμή. Βέβαια πολλοί ανακουφίστηκαν, ειδικά οι πασοκογενείς, γιατί θεωρούσαν ότι θα είχε κόστος η θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή για το μεταναστευτικό. Ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση αυτό που είπε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δηλαδή, είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η μαζική απόπειρα εισρωής στη χώρα, κάθε κυβέρνηση θα έκανε αυτό που έκανε και η σημερινή, έτσι. Ενώ είναι γνωστό ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό είναι κατά των κλειστών συνόρων, είναι κατά του φράχτη, είναι κατά της στρατικοποίησης, έτσι και προτάσει την αλληλεγγύη στους μετανάστες. Ένας φράχτης που παρέμενε και όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, ήταν και αυτό μια... Ναι, είχε πέσει ένα κομμάτι του όμως, το οποίο νομίζω ότι δεν είχαν φροντίσει να το... Δεν ξέρω, τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εχθές είπε ότι εμείς είχαμε κλείσει. Εγώ θυμάμαι ότι και τότε τα κομματικά μέλη ήταν κατά του φράχτη, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας εχθές είπε ότι εμείς είχαμε φροντίσει να σφραγίσουμε τα σύνορα με τον Εύρο, απλά δεν το κάναμε με την Πανοκρουσίες. Μάλιστα. Θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να ζητήσει σήμερα η ελληνική πλευρά. Ακούμε συνεχώς για την διαδικασία, για την επιτάχυνση στην διαδικασία ασύλου. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί και με ποιους τρόπους. Άσκησε και μια κριτική και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του σε αυτό προς την κυβέρνηση. Θέλω να το συνδυάσουμε και να μας μεταφέρετε. Βλέπετε εσείς όμως κάποια διαφορά στην πολιτική, στο μεταναστευτικό από τις δύο κυβερνήσεις, κάποια ουσιαστική διαφορά? Όχι, μέχρι στιγμής. Γιατί εγώ μπορώ να σας πω, για παράδειγμα, μπορεί να πει κάποιος, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, αν αυτή η κριτική, ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, για παράδειγμα, είχε μια διαφορετική στάση και μια πολύ πιο αυστηρή στάση. Ναι, πολύ πιο σκληρή στάση. Έκανε τις επιχειρήσεις Σκούπα, είχε την Αμυγδαλέζα, η οποία ήταν κέντρο κράτησης στην ουσία. Έτσι ονομαζόταν κέντρο φιλοξενίας, αλλά ήταν κέντρο κράτησης. Δεν έμπαινε και δεν έβγαινε κανείς. Μπαίνανε μάλλον, δεν βγαίνανε. Και με τιμωρίες και από την διεθνή κοινότητα. Η Αμυγδαλέζα ήταν ένα αρνητικό παράδειγμα το οποίο στήχησε και ως αρνητικό παράδειγμα και από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω να στήχησε. Και δεν ξέρω, και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις πάλι δεν ξέρω πραγματικά, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική στροφή συντηρητική του κόσμου στο θέμα αυτό. Είχαμε δει τελευταίες τις δημοσκοπήσεις ότι στο θέμα και το μεταναστευτικό και τα δημόσια τάξεις, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να ταυτίζεται με συντηρητικές απόψεις πάντως. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που πίεσε και τη σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm.
να κρατήσει αυτή τη στιγμή μια πιο αυστηρή στάση από αυτή τη χαλαρή που κρατούσε μέχρι πρότινος. Το ερώτημα που θέτω είναι, από τη στιγμή που έχουμε μια Τουρκία η οποία συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία την είδαμε να κορυφώνεται το προηγούμενο διάστημα στα σύνορα, και έχουμε μια Ευρώπη η οποία πολλές φορές σφυρίζει αδιάφορα, δεν έχει ενιαία πολιτική, βλέπουμε διαφορετικές έτσι, πρακτικές και πολιτικές από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση σήμερα ποια θα ήταν? Αυτό νομίζω ένα ερώτημα το οποίο δεν προσπαθεί να βρει κάποια απάντηση εύκολα ούτε η κυβέρνηση ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, οι λύσεις εξαρτάται κάθε φορά από ποια πλευρά το βλέπεις. Αν το βλέπεις από την πλευρά των εμπόρων όπλων, αν το βλέπεις από την πλευρά της αστικής τάξης, αν το βλέπεις από την πλευρά των λαών, δηλαδή από ποια πλευρά βλέπεις τη λύση. Δεν είναι για όλους λύση το ίδιο πράγμα. Για τους εμπόρους όπλων δεν είναι λύση, για παράδειγμα, το να σταματάς ένα πόλεμο. Εγώ προσωπικά, υποκειμενική μου γνώμη, αν με ρωτάς την υποκειμενική μου γνώμη, είναι ότι η μόνη λύση είναι να απαιτήσει και η Ελλάδα, εγώ θα ήθελα προσωπικά από τη χώρα μου να πάρει μια πρωτοβουλία και να απαιτήσει να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Αυτοί οι άνθρωποι πολεμάνε 10 χρόνια διάκοπα, έχουν καταστρέψει τη χώρα τους, κανείς από αυτούς δεν θέλει να ξεριζωθεί, κανείς από αυτούς δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του για να έρθει να συνοστίζεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα ή να τρώει δακρυγόνα ή να τον χρησιμοποιεί ο κάθε παρανοϊκός ηγέτης και να εργαλειοποιεί τη δυστυχία του. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα που βλέπουμε και για την Ευρώπη και για την ανθρωπότητα ολόκληρη, η εργαλειοποίηση της δυστυχίας αυτών των ανθρώπων. Η μόνη λύση είναι να απαιτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το ήθελε πραγματικά μπορούσε να το κάνει και μπορούσε να το επιβάλλει, να απαιτήσει από την Τουρκία, η οποία είναι αυτή που συντηρεί αυτή τη στιγμή τον πόλεμο στη Συρία, να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Το καθεστώς Άσαντ έχει πει ότι θα δώσει... ότι δεν θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα προβεί σε αντίπεινα ακόμα και με όσους ήταν εναντίον και πολέμησαν με τους τζιχαντιστές και με τους αντάρτες. Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι αυτή, να πετύσουμε όλοι και να πάρει μια πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να σταματήσει ο πόλεμος αύριο, αν είναι δυνατόν, και να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο τους και να υποστηριχθούν εκεί. Όλα αυτά τα χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί, ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να δοθούν στην Συρία και στους ανθρώπους αυτούς για να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Μάλιστα. Επιστρέφοντας στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το επόμενο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα στην προσπάθεια αποσυμφόρησης είτε της κατάστασης στα νησιά είτε στα σύνορα, στον Εύρο και δημιουργίας και στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα ενός διαφορετικού σχεδίου, ή δεν θα το τολμήσει καν αυτό? Θα παραμένει δηλαδή η εικόνα που έχουμε σήμερα? Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει και ήδη έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εγώ είμαι από αυτούς που το γράφω από την πρώτη μέρα που έγινε κυβέρνηση, πριν ακόμα εμφανιστούν στις δημοσκοπήσεις τα ευρήματα αυτά που δείχνανε ότι στο μόνο που έχει πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό. Δηλαδή γράφω από την πρώτη μέρα που έγινε κυβέρνηση ότι θα αντιμετώπιζε πρόβλημα στο θέμα αυτό. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπα και πριν, έχει μία θέση πιο φιλελεύθερη από αυτήν που έχει η βάση του κόμματός του. Δεν έχει, για παράδειγμα, τις απόψεις που είχε ο Σαμαράς, η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στα εθνικά ούτε στο μεταναστευτικό. Ή ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, μπορώ να προσθέσω εγώ, που είναι και αντιπρόεδρος και είναι υπουργός της κυβέρνησης. Ναι, ας πούμε ότι ο Άδωνης δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μία. Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία, αν είναι μειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς, για παράδειγμα, ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος του κόμματος. Και επίσης υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει πολλές δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ποιες είναι οι απόψεις. Δηλαδή, η βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι και η πλειοψηφία, η ελληνική, θα έλεγα, απαιτούν αυστηρή αντιμετώπιση και του μεταναστευτικού. Και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές για το τι θα γίνει. Ένα μικρό δείγμα πήραμε για αυτό που έγινε στα νησιά. Θέλω να πω ότι το μεταναστευτικό και η διαχείρισή του, μάλλον η αποτυχία διαχείρισης του μεταναστευτικού, έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη για να αναδειχθεί η ακροδεξιά. Mm-hmm.
και να αυξηθεί η επιρροή της παντού. Αν δεν προσέξουμε, είναι βέβαιο σχεδόν ότι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στην Ελλάδα. Γι' αυτό οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Δηλαδή, αν αδιαφορήσεις, θα έχεις φαινόμενα σαν αυτά που είδαμε στα νησιά, το οποίο μπορεί να είναι το πρελούδιο για κάτι πολύ χειρότερο. Μάλιστα. Να βλέπουμε κόσμο δηλαδή να θεωρεί ότι παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να αυτοδικεί και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει αυτό το πρόβλημα. Απ' τη μία, ο ίδιος προσωπικά έχει φιλελεύθερες απόψεις, είναι μετριοπαθής, δεν είναι υπέρ της σκληρής άποψης ούτε στο μεταναστευτικό ούτε στα εθνικά. Και αυτό φαίνεται και από το επιτελείο που έχει, τους συνεργάτες σε αυτά τα θέματα, έτσι και τις απόψεις που έχουν. Ωστόσο, η βάση του από κάτω πιέζει για πιο σκληρή στάση. Είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πώς θα το διαχειριστεί είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα κρυθούν πάρα πολλά από αυτό. Οπότε, εντάξει, δεν μπορεί όμως να γνωρίσει και, και τους κινδύνους, έτσι. Θα κρυθούν πάρα πολλά από αυτό το επόμενο διάστημα. Σίγουρα έχει πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό που είπα, θα κρυθούν πάρα πολλά. Και το σημαντικότερο είναι αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ελλάδα. Μάλιστα, σαφής. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν ευχαριστήσω πολύ και σας αποδεσμεύσω. Γιατί συζητήσαμε εκτενώς και για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή δήλωση, την χθεσινή παρουσία του μάλλον και τις δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης φάνηκε επίσης να υπερασπίζεται με πάθος και την προηγούμενη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μια συμφωνία η οποία πολλοί τονίζουν ότι ουσιαστικά στα μάτια της διεθνής κοινότητας έβγαλε, ας μου επιτραπεί ο όρος, λάδι, έτσι, μια Τουρκία που νομίζω ότι πολύ εύστοχα την αναλύσατε εσείς προγενέστερα για το ποιες ευθύνες έχει σε όλη αυτή την κατάσταση. Αυτή η συμφωνία τελικά ήταν ενδεχομένως ο προθάλαμος για την σημερινή κατάσταση? Η γνώμη είναι, συμφωνώ με αυτό που είπατε πριν και νομίζω ότι μέσα από την ερώτησή σας, την τοποθέτηση που περιείχε, απαντήσατε κιόλας. Η συμφωνία αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό υποκριτική. Φυσικά είναι για να βγάλει λάδι την Τουρκία. Δηλαδή, είναι δυνατόν κάνουμε μια συμφωνία με ποια χώρα? Με την Τουρκία, η οποία είναι αυτή που προκαλεί το προσφυγικό. Σοβαρά τώρα, δηλαδή, περιμένουμε να λύσει η Τουρκία το προσφυγικό που είναι η χώρα που το προκαλεί? Δηλαδή, είναι καθαρά υποκριτικό. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος απλώς για να παίρνει κάποια χρήματα, κάποια δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, να τα αντλεί. Είναι ένα παιχνίδι της Γερμανίας και της Τουρκίας που γίνεται. Η Μέρκελ ήθελε έναν τρόπο για να δίνει χρήματα στον Ερντογάν. Οι περισσότεροι πρόσφυγες στην Τουρκία, που σας είπα ότι και τους προκάλεσε και τους προσκάλεσε, τους πρόσφυγες ο Ερντογάν στην Τουρκία για να τους χρησιμοποιήσει, οι περισσότεροι από αυτούς έχει κάποιες δομές τις οποίες έχει καλέσει και δημοσιογράφους για να κάνει προπαγάνδα. Έχει 2-3 οι οποίες είναι έτσι σε καλή κατάσταση πραγματικά και τις διαφημίζει και τις δείχνει, να εδώ εγώ κρατάω τους πρόσφυγες, για να δικαιολογεί τα κονδύλια που παίρνει. Αυτές οι δομές βέβαια είναι για πολύ λίγους ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων στην Τουρκία είναι εκτός δομών. Έτσι, νομίζω ότι είναι κάπου 300.000, δεν θυμάμαι πολύ καλά τώρα τον αριθμό, που είναι στις δομές, και τα υπόλοιπα 3,5 εκατομμύρια είναι εσκορπισμένοι παντού σε όλη την Τουρκία, δεν είναι σε δομές. Αυτό λοιπόν ήταν ένας τρόπος, αυτή η συμφωνία, η οποία δεν είναι συμφωνία, γι' αυτό την ονομάζουν και κοινή δήλωση, δεν έχει καμία νομική μορφή και νομική ισχύ στην πραγματικότητα. Έχει φτιαχτεί για να δεσμεύει μόνο την Ελλάδα στην πραγματικότητα, γιατί νομική ισχύ δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συμφωνία. Πέρσι στο Φόρουμ των Δελφών ο Αβραμόπουλος αποκάλυψε, και λίγοι έδωσαν σημασία σε αυτό, ότι αυτή η μη συμφωνία, που τη λέμε συμφωνία, δεν πήρε ποτέ νομική μορφή συμφωνίας, γιατί θα έπρεπε να περάσει από τα κοινοβούλια των χωρών κρατών για να επικυρωποιηθεί. Ναι. Για να επικυρωθεί, και ήταν βέβαιοι ότι δεν θα την έχουν, δεν θα την είχαν αυτή την έγκριση από τα κοινοβούλια. Δηλαδή και με αντιδημοκρατικό τρόπο καθιερώθηκε, χωρίς την έγκριση των λαών της Ευρώπης. Και είναι ένας ωραίος τρόπος για να δίνει η Μέρκελ λεφτά στον Ερντογάν, έτσι, από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Σε πια στην Τουρκία, η οποία είναι η χώρα που προκαλεί το προσφυγικό. Μάλιστα. Και το χρησιμοποιεί. Λοιπόν,
να ευχηθούμε να ηρεμήσουν κάπως η κατάσταση. Νομίζω είναι κοινή ευχή όλων, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που βάλατε πριν στην κουβέντα, ο τερματισμός κάθε πολεμικής δραστηριότητας. Αυτή είναι η μόνη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση για το δράμα αυτών των ανθρώπων. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό, το πιο κομβικό. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν, αγαπητοί